χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρο και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Μέσα σε λίγα μόλις 24 ώρα η Κρήτη μέτρησε 2 νεκρούς στο βωμό της ασφάλτου, με το συνολικό αριθμό των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα από τις αρχές του έτους να φτάνει τα 12 άτομα. Την ίδια στιγμή αρκετοί είναι οι συμπολίτες μας εκείνοι που δίνουν μάχη για να παραμείνουν στη ζωή σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσοκομείων ολόκληρης της Κρήτης. Μπείτε στο neakrete.gr και διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τους πρώτους 20 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους με τη δημοτική κίνηση Ηράκλειο 375 παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης. Πρόκειται για ανθρώπους από κάθε κοινωνική ομάδα, για επαγγελματίες, επιστήμονες, αλλά και για νέους του Ηρακλείου που αποφάσισαν να ταχθούν στην πρώτη γραμμή και να στηρίξουν την υποψηφιότητα του πρώην δημάρχου. Στην Παγκόσμια ημέρα νεφρού είναι αφιερωμένη η δεύτερη Πέμπτη κάθε Μάρτη. Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο εμεκαθαρόμενος αθλητής Μάριος Μαρκόπουλος παίρνει μια συγκινητική πρωτοβουλία και μας προσκαλεί να σκεφτούμε την υγεία των νεφρών μας και να λειτουργήσουμε με πρόληψη προκειμένου να αποφύγουμε τις επιπτώσεις των νεφρικών ασθενειών που ταλαιπωρούν περισσότερους από 12.000 Έλληνες. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.